οριστικές αποφάσεις για τη στάση του κόμματος στην κρίσιμη ολομέλεια της Παρασκευής. Πάμε στα γραφεία του Δίκο, εκεί βρίσκεται ο Σωτήρης Παπαδόπουλος. Καλησπέρα Σωτήρη, με σκληρή κριτική έκανε έναρξη στην ομιλία του ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Έτσι ακριβώς είναι. Με πολύ σκληρή κριτική, πράγματι, ο Νικόλας Παπαδόπουλος έκανε την έναρξη αυτής της συζήτησης που γίνεται εδώ στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος της Κεντρικής Επιτροπής. Σχεδόν τρεις ώρες πλέον συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και έχουν ακουστεί περισσότερες από 20 τοποθετήσεις. Θα τα πάρουμε με τη σειρά πρώτα με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μιλάει για ετεροβαρή συμφωνία για το κράτος, μιλάει για υψηλό κόστος το οποίο θα πληρώσουν οι πολίτες, μίλησε για λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις, κακοδιαχείριση, κακή διοίκηση αλλά και εποπτεία. Υποστήριξε ότι η αμέλεια της κυβέρνησης οδήγησε για άλλη μια φορά να έχουμε και πάλι το πιστόλι στον κρόταφο, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, αν δεν επικυρωθεί αυτή η συμφωνία, τότε θα οδηγηθούμε σε καθάριση του συνεργατισμού. Και έτσι θέτει το δίλημα, η υπερψήφιση ή η καταψήφιση της συμφωνίας, τι επιπτώσεις μπορεί να φέρει. Πάντως, από εκεί και μετά, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να τονίσουμε τις τοποθετήσεις που υπάρχουν από τα στελέχη, από βουλευτές αλλά και από άλλα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τοποθετήσεων που έχουμε ακούσει μέχρι αυτή τη στιγμή ζητούν ως προϋπόθεση για να ψηφίσει το Δημοκρατικό Κόμμα την παρέτηση του Χάρη Γεωργιάδη μέχρι την Πέμπτη, όπως τονίζουν. Υπάρχουν μάλιστα φωνές που φτάνουν μέχρι και να ζητούν την παρέτηση και της διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας, της κυρίας Γιορκάτζη, για να ψηφίσει το Δίκο τα νομοθετήματα και όλη τέλος πάντων τη διαδικασία την οποία χρειάζεται, έτσι ώστε την Παρασκευή η κυβέρνηση να μην βρεθεί προεκπλήξεως. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε την τελική τοποθέτηση, την οποία αναμένεται να ξεκινήσει από λεπτό σε λεπτό, αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, μετά τα όσα έχει ακούσει από τους συνεργάτες και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής οι οποίοι συμμετέχουν εδώ στα γραφεία του Δίκο. Υπάρχουν τοποθετήσεις μάλιστα ευρύτερα και για τα ζητήματα προστασίας των καταθετών αλλά και των δανειοληπτών, τα οποία αρκετοί τα θέτουν ως προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν, Πέτρα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν αυτό το ναι, το οποίο αναμένεται να πει το Δημοκρατικό Κόμμα ότι θα στηρίξει, τι προϋποθέσεις θα υπάρχουν για να μπορέσει να υπάρξει αυτό το ναι, μετά και την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος Αναστασιάδης με τα όσα αποδέχεται σε σχέση με τα όσα είχε αναφέρει το πρωί ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Απαιτούν λοιπόν να πέσουν κεφάλια για να ψηφίσουν το deal ελληνική συνεργατισμού. Κρατάμε ανοιχτή τη γραμμή επικοινωνίας μας, Σωτήρη Παπαδόπουλε, για ό,τι νεότερο θα επανέλθω κοντά σου. Σε ευχαριστώ για την